Θα τελειώσει η συνεδρία αυτή με την κυρία Μπάρμπαρα Σμιτ Ντούνα που θα μας μιλήσει για τον τάφο Α της Κατερίνης. Ο τάφος Α της Κατερίνης βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Κατερίνης και ανασκάφηκε στα χρόνια 1976-77 από την αείμνηστη Κατερίνα Δεσπίνη. Η ανασκαφέας με μεγάλη γενιοδορία μου εμπιστεύτηκε την πλήρη δημοσίευση του ευρήματος που εκδόθηκε το 2017. Ένα λεπτό. Στην έκθεση για τα 60 χρόνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αφιερώνεται μία βιτρίνα σε αυτό το σημαντικό μνημείο, στην οποία εκτίθενται στο κοινό επιλεγμένα ευρήματα της ανασκαφής για πρώτη φορά. Έχουμε να κάνουμε με έναν τάφο μνημιακών διαστάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει προθάλαμο και θάλαμο, που δημιουργούνται με την βοήθεια ενός εγκάσιου τείχου με κεντρική δίφυλη μαμάρινη θύρα. Εδώ μία λεπτομέρεια. Το ταφικό χτίσμα αυτό, όπως και ένας μικρότερος κυβωτιώσιμος τάφος, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα ανατολικά, καλύφθηκαν με τύμβο, λείψανα του οποίου εντοπίστηκαν από το Μάνθο Πέσιο στα βόρειο-ανατολικά. Ο τάφος Α της Κατερίνης δυστυχώς βρέθηκε συλλημένος. Η γραπτή του διακόσμηση και τα κτερίσματα που διέφυγαν της σύλλησης μας προσφέρουν ωστόσο ενδείξεις για τον ιδιοκτήτη του. Ξεχωριστή σημασία αποκτά αναμφισβήτητα το στρατιωτικό στοιχείο, τόσο στην γραπτή διακόσμηση του προθαλάμου του τάφου, όσο και σε ό,τι αφορά τα κτερίσματα. Το λευκό άνω τμήμα των τείχων του προθαλάμου δείχνει αναρτημένα όπλα. Στον τοίχο της βόρειας στενής πλευράς, οπλητική ασπίδα με μαύρο κυνηγετικό σκύλο ως επίσημα. Και στον αντίστοιχο νότιο τοίχο, μακδονική ασπίδα. Στην ανατολική μακρά πλευρά εμφανίζεται ένα ξύφος ανάμεσα σε μακδονική ασπίδα αριστερά και οπλητική με αδιευκρίνιστο επίσημα στα δεξιά. Αναφέρω σε αυτό το σημείο συμπληρωματικά ότι σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς και με το γνωστό ανάγλυφο με παράσταση νεκρόδειπνο από την Πάρο, σε καιρούς ειρήνης τα όπλα ήταν αναρτημένα στους τοίχους των οικιών. Επίσης, στην εν λόγω ζώνη της τοιχογραφίας ήταν αναρτημένα σε καρφιά κάποια από τα κτερίσματα που συνόδευαν τον νεκρό στον κάτω κόσμο, ανάμεσά τους και στρατιωτικός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα, στο νότιο τοίχο φαίνεται να ήταν κρεμασμένες υποσκευές από τις οποίες προέρχονται, όπως αναγνώρισε το 2010 η Βασιλική Σταματοπούλου, πολυάριθμα αγερά επιχρυσωμένα ελάσματα με ανάγλυφες παραστάσεις που βρίσκονται από παλιά στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μεταξύ άλλων για κεφαλές λιονταριού, κεφαλές Ηρακλή, αμφορείς με ρόδακες, αετούς και διπλές σφίγγες. Οι πολύτιμες υποσκευές αυτές είναι μοναδικές, τόσο για τη Μακεδονία όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν παρόμοια ευρήματα από τάφος θρακών αριστοκρατών στην σημερινή Βουλγαρία. Κάποια από τα άλογα που εικονίζονται στο γνωστό ψηφιδωτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Πομπία μπορούν να μας δώσουν μία ιδέα της χρήσης των ελασμάτων αυτών. Αναφέρω συμπληρωματικά ότι σε ένα από τα δύο καρφιά στον ανατολικό τοίχο του προθαλάμου
φαίνεται πως ήταν αναρτημένο ένα ένδυμα ή ύφασμα διακοσμημένο με μικρά, χρυσά και κυκλικά ελάσματα με ανάγλυφη παράσταση αστεριού. Επιπλέον, στο βόρειο τμήμα του προθαλάμου βρέθηκαν τα λείψανα ενός σιδερένιου περιτραχυλίου που ήταν καλυμμένο με αγερά επιχρυσωμένα ελάσματα με ανάγλυφη φυτική διακόσμηση. Πρόκειται για ένα σπάνιο έβριμα, δηλωτικό της κοινωνικής θέσης του νεκρού. Από τη Μακεδονία γνωρίζουμε συνολικά 8 παραδείγματα. Τα 4 από αυτά ήρθαν στο φως τους τάφους του Φιλίπ και του πρίγκιπα στην Βεργίνα, παραπέμπουν δηλαδή σε βασιλικό περιβάλλον. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το περιτραχύλιο του τάφου της Κατερίνης συνοδευόταν από λινό θώρακα, ο οποίος δεν διατηρήθηκε λόγω του ευαίσθητου υλικού. Στον θάλαμο του τάφου, πάνω από ένα χτιστό πόδιο, υπήρχε μία κλίνη, στην οποία ήταν τοποθετημένο ένα άλλο μοναδικό κτέρισμα. Το σιδερένιο ξύφος του νεκρού, που διαθέτει ελεφαντοστέινη λαβή με χρυσό δακτύλιο και στην λεπίδα ένθετη χρυσή διακόσμηση, αποτελούμενη από ζωφόρους μικρών πτηνών και ψαριών. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι η αποκάλυψη των ζωφόρων του ξύφους και η μελέτη της τεχνολογίας του οφείλεται στην πολύτιμη συνεργασία της Βάσος Μιχαλοπούλου του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Να συμπληρώσω επίσης ότι μία μικρή χρυσή χάντρα, την βλέπουμε κάτω αριστερά, ίσως ανήκει στην διακόσμηση του κολλιού. Τα πολύτιμα όπλα που παρουσιάσαμε βρίσκονταν χωρίς αμφιβολία στην ιδιοκτησία ενός υψηλού αξιωματούχου του Μακεδονικού στρατού, ενός σημαντικού εταίρου του βασιλέα των Μακεδόνων. Το ερώτημα που τίθεται σχετικά με τα όπλα αυτά και παρόμοια κτερίσματα είναι αν χρησιμοποιούνταν από τους ιδιοκτήτες τους στην μάχη ή αν πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη σημασία, η χρήση των οποίων περιοριζόταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως τελετές και πομπές. Μια τέτοια περίπτωση είναι παραδείγματος χάρη και η πολύτιμη χρυσελεφάντινη ασπίδα με ανάγλυφη παράσταση από τον τάφο του Φιλίππου στην Βεργίνα, που είναι μεν μια πραγματική ασπίδα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ωστόσο τα χτυπήματα που δέχονταν τα αμυντικά όπλα στην μάχη θα είχαν προκαλέσει σε αυτήν ανεπανόρθωτες ζημιές λόγω του ευαίσθητου εύθραυστου υλικού. Το ίδιο ισχύει και για δύο ασπίδες από τον τάφο Α του Τερβενιού που διατηρούνται αποσπασματικά και μας τις έδειξε σήμερα η κυρία Σταματοπούλου. Η μία φαίνεται να είχε ανάγλυφο επίσημα σε μορφή κεφαλιού μέθουσας από επιχρυσωμένο στόκο και η άλλη ανάγλυφο επίσημα από ξύλο. Παρατηρώντας την πρόσωψη του τάφου 3 του Αγίου Αθανασίου, μπορούμε να αποκτήσουμε μία εικόνα αυτών των ασπίδων, αλλά και άλλων που θα αναφέρουμε στην συνέχεια και που έφεραν κεραυνό ως επίσημα. Επιπλέον στοιχεία μας προσφέρει η αρχαία γραμματεία. Μαθαίνουμε ότι ο Αλκιβιάδης είχε μία ασπίδα από χρυσό και ελεφαντόδοντο, το επίσημα της οποίας εικόνισε τον Θεό έρωτα με κεραυνό και ότι μία ασπίδα που ήταν κατασκευασμένη από ένα πλέγμα χρυσού και πορφύρας βρισκόταν στην ιδιοκτησία του Νικία. Τα ευρήματα από ελληνικά γερά δείχνουν ότι τα όπλα που αφιερώθηκαν εκεί ως λάφυρα ή ως προσωπικά όπλα του αναθέτη συνήθως δεν ήταν κατασκευασμένα με πολύτιμα υλικά. Από την άλλη πλευρά, πολύτιμα αναθήματα με αφορμή συγκεκριμένα γεγονότα
πρέπει να θεωρηθούν ειδικές παραγγελίες. Αναφέρομαι ενδεικτικά μόνο ένα παράδειγμα, την χρυσή ασπίδα των Σπαρτιατών με ανάγλυφη παράσταση Μέδουσας στο ανατολικό αέτομα του Ναού του Δία στην Ολυμπία. Από τους βασιλείς της ελληνιστικής εποχής και το περιβάλλον τους γνωρίζουμε ότι ο Πτολεμαίος ο πρώτος, ο Πτολεμαίος ο δεύτερος, καθώς και ο Πτολεμαίος ο γιος του Λυσιμάχου, αφιέρωσαν σύμφωνα με τους καταλόγους καταγραφής επίχρησες ασπίδες στο γερό του Απόλλωνα στην Δήλο. Η μία από αυτές, ανάθημα του Πτολεμαίου του Δευτέρου, με κεραυνό ως επίσημα. Για να αποκτήσουμε μία εικόνα τέτοιων αναθημάτων, μπορούμε να ανατρέξουμε σε μία χάλκινη επιχρυσωμένη ασπίδα του 3ου αιώνα π.Χ. με ανάγλυφη παράσταση γαζέλας στην Στουτγκάρδη, που προέρχεται πιθανότατα από την Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα πολυτελές όπλο με μάλλον αναθηματική χρήση, όπως προκύπτει από την έλλειψη λειτουργικών στοιχείων από την εσωτερική της πλευρά. Η σκηνή του Πτολεμαίου του Δεύτερου στην Αλεξάνδρεια, την οποία περιγράφει ο Καλύξινος από την Ρόδο, ήταν διακοσμημένη με αγερές και χρυσές ασπίδες εν αλλάξ, που θα μπορούσαν να είχαν μία παρόμοια όψη. Θα εξετάσουμε στην συνέχεια τις πληροφορίες που έχουμε από την αρχαία γραμματεία σχετικά με τους βασιλείς και τα πολύτιμα όπλα, καθώς και για την χρήση όπλων σε πομπές και τελετές. Για τον Αλέξανδρο αναφέρει ο Αριανός σχετικά με τη μάχη στον Γρανικό ποταμό ότι παραπομπή διακρινόταν από την λαμπρότητα των όπλων του. Ενώ για τη μάχη της Ισού μας πληροφορεί ο Κβίντος Κούρτσιος ότι οι Πέρσες έφεραν όπλα και άρματα διακοσμημένα με χρυσό, αγερό και πολύτιμους λίθους, ο στρατός των Μακεδόνων όμως πολεμούσε με όπλα από χαλκό και σίδηρο. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αλέξανδρος φορούσε στη μάχη στα Ραβγάμιλα σιδερένιο περί τραχύλιων λιθοκόλλητων σε συνδυασμό με λινό θώρακα. Σε ό,τι αφορά στις πομπές, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο θρησκευτικών γιορτών, συχνά σε αυτές συμμετείχαν οι έφηβοι ή ο στρατός των πόλεων. Ο Θουκυδίδης μας πληροφορεί για την Αθήνα ότι οι συμμετέχοντες κρατούσαν ασπίδες και δόρατα. Η πιο γνωστή παράσταση θρησκευτικής πομπής με συμμετοχή υπηκού αποτελεί χωρίς αμφιβολία η Ζωφόρος του Παρθενώνα με τις παραστάσεις υπέων στην δυτική, βόρεια και νότια πλευρά. Κατά την διάρκεια της εκστρατείας του, ο Αλέξανδρος διοργάνωσε σε σειρά πόλεων, πομπές και αγώνες παραπομπή με όλον τον στρατό του οπλισμένο και παραταγμένο όπως στην μάχη. Επίσης έχουμε περιγραφές δύο πομπών που διοργάνωσαν βασιλείς της ελληνιστικής εποχής. Η πομπή του Πτολεμαίου του Δεύτερου προς τιμήν των γονέων του πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Από τον Αθήνιο μαθαίνουμε ότι σε αυτήν πήραν μέρος οι υπηκές και οι πεζικές δυνάμεις, όλες οπλισμένες με θαυμάσιο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν όμως περαιτέρω διευκρινήσεις. Για άλλα τμήματα της πομπής αναφέρει ότι συμμετείχαν γαϊδούρια με χρυσές και ασημένιες προμετωπίδες και αρματοσιές και ελέφαντες με χρυσή σκευή, αναφορά που μας φέρει στο νου τις υποσκευές από τον τάφο της Κατερίνης. Η δεύτερη πομπή πραγματοποιήθηκε το 167-66 π.Χ. στην Δάφνη κοντά στην Αντιόχεια στον Ορόντι ποταμό και διοργανώθηκε από τον Αντίοχο τον Τέταρτο βασιλέα της Συρίας. Αυτήν περιγράφουν αρκετά λεπτομεριακά ο Αθήνιος και ο Πολύβιος,
που κάνουν και μία αναφορά στο στρατιωτικό τμήμα της. Σύμφωνα με αυτούς συμμετείχαν 20.000 Μακεδόνες και όπως αναφέρει ο Πολύβιος, οι 5.000 με χάλκινες ασπίδες, 10.000 με χρυσές και άλλοι με ασημένιες. Οι υπείς που πήραν μέρος είχαν χρυσά και ασημένια φάλαρα. Η περιγραφή της στρατιωτικής παρέλασης τελειώνει με την παρατήρηση. Όλοι όσοι έχουν προαναφερθεί είχαν πορφυρούς επενδύτες, πολύ επιχρυσωμένους και με παραστάσεις ζωντανών μορφών, που φέρει στο νου μας το πολύτιμο ένδυμα ή ύφασμα που ήταν κρεμασμένο στον προθάλαμο του τάφου της Κατερίνης. Ότι υπήρχαν όπλα κατασκευασμένα ειδικά για την χρήση σε πομπές και τελετές επιβεβαιώνεται από την αρχαία γραμματεία. Μία επιγραφή αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος, ο γιος του Πολυπέροντος, αφιέρωσε έναν πομπικό θώρακα εντελή στην Ακρόπολη των Αθηνών. Επίσης, στην πομπή του Πτολεμαίου του Δεύτερου, στην Αλεξάνδρεια επιδείχθηκαν χρυσές ασπίδες και πανοπλίες, ενώ αναφέρονται και χρυσά όπλα κολοσσιαίου μεγέθους, θώρακες και κνημίδες, που πρέπει να ήταν ειδικές παραγγελίες. Μεταγενέστερες πηγές αναφέρουν όπλα πομπευτήρια, που θεωρούνται από τους ερευνητές μικρότερες εκδοχές πραγματικών όπλων. Ανακεφαλιώνοντας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές ο Μέγας Αλέξανδρος είχε μεν λαμπρά προσωπικά όπλα, για τον στρατό του όμως μαθαίνουμε ότι στην μάχη ήταν οπλισμένο με όπλα χάλκινα και σιδερένια. Όπλα από χρυσό, αγερό και άλλα πολύτιμα υλικά αναφέρονται από την αρχαία γραμματεία ωστόσο ως αναθήματα διακεκριμένων προσωπικότητων ή και πόλεων σε γερά, καθώς και στο πλαίσιο πομπών, στις οποίες επιδεικνύονταν ή αποτελούσαν τον οπλισμό των συμμετεχόντων στρατευμάτων. Ότι υπήρχαν ειδικά πομπικά όπλα, το επιβεβαιώνουν επιγραφές. Στους τάφους της Μακεδονίας του 4ου αιώνα π.Χ., τα κτερίσματα σε μορφή πολύτιμων όπλων δεν αποτελούν τον κανόνα. Μια ιδιαίτερη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ο τάφος του Φιλίππου στην Βεγίνα, ο νεκρός του θαλάμου του οποίου θαύτηκε τόσο με τα πομπικά του όπλα όσο και με εκείνα που χρησιμοποιούσε στις μάχες, γεγονός που υπογραμμίζει την σημασία του. Τα πομπικά τους όπλα θα συνόδευαν και διακεκριμένα μέλη του Μακεδονικού στρατού στον τάφο τους και ένας από αυτούς ήταν χωρίς αμφιβολία ο ιδιοκτήτης του τάφου Α της Κατερίνης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.